Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε μαζί μας σήμερα τον κύριο Γιώργο Ζμπηλίδη. Είναι Γενικός Αρχίατρος Στρατιωτικού Νοσοκομείου 44 της Θεσσαλονίκης, εκλεκτό ακτινολόγο και επεμβατικό ακτινολόγο, ο οποίος θα μας αναπτύξει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί λίγοι γενικά ασχολούνται, ενώ υπάρχει πολλοί κόσμος που υποφέρει και συνήθως είτε υποδιαγνώσκεται είτε δεν καταφεύγει σε μεθόδους αντιμετώπισης που είναι εύκολες, απλές και μη επίπονες εάν εφαρμοστούν μέσω της επεμβατικής ακτινολογίας. Θα μας αναπτύξει λοιπόν το θέμα της απεικονιστικής μελέτης και της ενδοαυλικής αντιμετώπισης. Στη φλεβική ανεπάρκεια της πιέλου υπάρχει στους άνδρες, υπάρχει στις γυναίκες. Ιδίως γυναίκες είναι ιδιαίτερα επώδυνες πολλές φορές τα σύνδρομα αυτά και θα μας δείξει χαρακτηριστικά παραδείγματα και του πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε ενδοαυλικά και διαδερμικά γενικότερα αυτές τις παθήσεις. Μετά θα ο κύριος Αστρινίδης, ειδικευόμενος ακτινολογίας στο ΡΑΧΕΠΑ, θα μας παρουσιάσει σε συνεργασία με τον κύριο Ζμπηλίδη 5 ενδιαφέροντα περιστατικά, τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε όλοι μαζί. Παρακαλώ, Γιώργο. Ευχαριστώ, καθηγητά. Αγαπητέ κύριε Λατσιδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Το αντικείμενο της σημερινής συνάντησης είναι η απεικονιστική διερεύνηση και η ενδοαυλική αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας της πιέλου. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο παθολογικές οντότητες, την ισοκύλη στον άντρα και το σύνδρομο πυελική συμφόρηση στη γυναίκα. Η ισοκύλη ταλαιπωρεί περίπου το 15% του γενικού αντρικού πληθυσμού. Το 35% των ανδρών που έχει ισοκύλη πάσχει από πρωτοβαθή υπογονιμότητα και περίπου το 80% των ανδρών που πάσχει από ισοκύλη έχει δευτεροβαθή υπογονιμότητα. Υφίσταται δηλαδή και κάποιο άλλο λόγο υπογονιμότητα πλην αυτή, πλην τη κυσούπληξη. Το σύνδρομο βιολογική συμφόρηση στη γυναίκα παρουσιάζεται περίπου 40% γυναικών που είναι ασυμπτωματικέ, δεν έχουν δηλαδή χρόνιο πυελικό πόνο, εμφανίζουν όμω και τη σοϊδή διάταση των πυελικών φλεβών. Το 30% περίπου των γυναικών ασθενών παραπονούνται για ένα χρόνιο πυελικό πόνο. Εδώ βλέπουμε μια αρχική ανατομική παράσταση του όρχιου. Φαίνεται ο όρχιος, η πυδινίδα, ο σπονατικός πόρος την ορχική αρτηρία και το παμπίνιφορμ πλέξους, βίνους πλέξους, δηλαδή το κλιματοειδές φλεβικό πλέγμα, το οποίο συνοδεύει τις προηγούμενες δομές εντός του σπονατικού τόνου και όλα μαζί πορεύονται στο γονικό πόρο. Όταν αυτές οι φλέβες είναι φυσιολογικές, έχουν μια διάμετρο περίπου μέχρι 2 μιλιμέτρα. Όταν όμως είναι μεγαλύτερες, δηλαδή φτάνουμε σε ένα μέγεθος 2 και 3 μιλιμέτρα, και όταν μάλιστα έχουμε και παλινδρόμηση στη ροή, δηλαδή ανεπάρκεια των φλεβών αυτών που διαπιστώνονται εύκολα με το ντόπλερ υπερηχογράφημα και με την δοκιμασία Βαψάλβα, τότε μιλάμε για διάταση των φλεβών αυτών και κρυσοκύλη. Δύο οι κλασικές μορφές κρυσοκύλης, πρωτοπαθής, που είναι κυρίως ιδιοπαθής, οφείλεται στην ανεπάρκεια των βαλβίδων στην έσω κλιματική φλέβα, που είναι η αποχετευτική φλέβα του κλιματοειδούς αυτού φλεβικού πλέγματος. Και αυτή η ανεπάρκεια των βαλβίδων ή η απουσία των βαλβίδων πολλές φορές οδηγεί σε ανεπάρκεια όσον αφορά τη ροή, τη φλεβική εντός της σπερματικής φλέβας. Δηλαδή, αντί να είναι η ροή κεντρομόλος προς την καρδιά, είναι φυγόκεντρος προς το περιοχικό φλεβικό πλέγμα. Η δευτεροπαθή μορφή τη κρυσοκύλη έχει σχέση με εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η υδρονέφρωση, κάποιο όγκο ή και το λεγόμενο Nutcracker Syndrome, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για μια πίεση εξωγενή τη αριστερή νεφρική φλέβα μεταξύ κυριακή αορτή και άνω μεσεντερίου, όπως φαίνεται και στι δύο απεικονίσεις του αξονικού. Εδώ έχουμε μια κλασική απεικόνιση κρυσοκύλη στην δεξιά πλευρά, με φιωδείς σχηματισμούς αγγιούμενους, είναι το φλεβικό πλέγμα που σας ανέφερα προηγουμένως. Η αιτία
αναδείχθηκε στην πορεία της διερεύνησης ένας όγκος όπισθων περιπτωνέων, ένα κακώδες παραγγλίωμα το οποίο πιέζει την κάτω την φλέβα και είναι τόσο έντονη η δράση του που προβληγεί και στο χείλη δεξιά στον άτυχο αυτό ασθενή. Γιατί η κρυσοκύλη είναι πιο πιθανή στην αριστερή πλευρά από τη δεξιά. Εξηγείται πέρα από την ανεπάρκεια των βαλβίδων, που ούτως ή άλλως ισχύει και στις δύο πλευρές. Στην αριστερή πλευρά είναι πιο συχνή η κρυσοκύλη λόγω ανατομικών, λόγω ανατομίας. Όπως βλέπετε, είναι η αριστερή σπερματική φλέβα είναι πιο εκμηκυσμένη σε σχέση με τη δεξιά και η εκβολή της είναι στην αριστερή νυχτική φλέβα, υπογωνία 90 μοιρών, ενώ η δεξιά εσπερματική φλέβα καταλήγει ανατομικά απευθείας υποξία γωνία στην κάτω κύρη φλέβα. Μία ταξινόμηση κατά μπάρεν της ανατομίας κρυσοκύλης. Παρατηρούμε ότι στην κατηγορία 0 έχουμε, ουσιαστικά δεν υπάρχει κρυσοκύλη. Στην κατηγορία 1 έχουμε το φλεβικό πλέγμα καταλήγει σε μία εσωσπερματική φλέβα η οποία είναι επαρκή. Στην κατηγορία 2 αυτή η εσωσπερματική φλέβα εκβάλλει μέσα στην νεφρική φλέβα, αλλά μέσω άλλων επικουρικών παράπλευρων φλεβών, ακόμα και διαμέσου των οσφυγικών φλεβών που καταλήγουν στην κάτω κύλη. Στην κατηγορία 3 έχουμε διπλασιασμό από ένα σημείο μέχρι και ολόκληρο διπλασιασμό της αριστερής εσωσπερματικής φλέβας. Στην κατηγορία 4 υπάρχει παράπλευρο δίκτυο μέσω νεφρικών κλάδων φλεβικών, οι οποίοι εντοπίζονται ενδονεφρικά και όχι στο στέλκος, στην κύρια νεφρική φλέβα, ή ακόμα και παράπλευρο μέσω κάποιων άλλων κολλικών φλεβών, μέσω της εσωτερίου φλέβας. Κατηγορία 5 είναι ουσιαστικά μια παραλλαγή της αριστερής νεφρικής φλέβας. Έχουμε διπλασιασμό, όπως βλέπουμε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αριστερή εσωματική φλέβα καταλήγει στο κατώτερο, στην κατώτερη από τις δύο νεφρικές φλέβες. Η από κάτω κατηγοριοποίηση είναι κατά μάρη, όπου βλέπουμε διάφορες ατομικές απεικονίσεις της ανεπαρκούς αριστερής εσωσπερματικής φλέβας. Η επεξήγηση. Σε αυτό το πίνακα παρατηρούμε ότι από διάφορες κλινικές μελέτες που έχουν γίνει ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι κατηγορίας μπάρεν τύπου 1, όπως βλέπουμε στην εικόνα. Και το επόμενο, το οποίο συνήθως είναι το πιο συχνά εντοπιζόμενο, είναι η κατηγορία 4. Ένα παράδειγμα αλλιευμένο από το ίντερνετ δεν είναι του 424. Ένας τύπος 3 κατά μπάρεν, έχουμε μια διπλή και τριπλή, θα έλεγα, αριστερή ανεπαρκούσα εσωσπερματική φλέβα. Εδώ είναι η φλεβογραφία, η επεμβατική φλεβογραφία, και εδώ είναι ο εμβολισμός. Μέχρι σε αυτό το σημείο περίπου έχει χορηγηθεί πόλα και από εδώ και πέρα έχουν τοποθετηθεί πόλοι για την ασφάλεια του εμβολικού υλικού. Ένα παρόμοιο περιστατικό, ο διχασμός είναι πιο χαμηλά προς τον σπερματικό τόνο. Βλέπουμε επίσης ότι έχουμε εμβολισμό και των δύο κλάδων της εσωσπερματικής φλέβας με εμβολικό υλικό, πόλα και από πάνω ακριβώς πόλης. Οι ενδείξεις της ενδονευρικής αντιμετώπισης της κρυσοκύλης στον άνδρα είναι καταρχήν η υποτροπή της κρυσοκύλης μετά από χειρουργική αντιμετώπιση. Είναι το αρχικό άλογο στο οποίο οφείλεται σε κρυσοκύλη και εντοπίζεται σε ασθενείς που δεν επιθυμούν χειρουργική παρέμβαση. Μια άλλη ένδειξη σημαντική είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν άλλα συνυπάρχοντα νοσήματα που δεν επιδέχονται γενική αναισθησία, η οποία εφαρμόζεται κατά πλειοψηφία σε περιπτώσεις χειρουργικής αποκατάστασης της κρυσοκύλης. Όταν έχουμε μεγάλους κρυσούς που προκαλούν αισθητικό πρόβλημα, όταν έχουμε εφηβική κρυσοκύλη, η οποία συνοδεύεται από υποπλασία του όρχη, όταν η κρυσοκύλη συνοδεύεται από μέτρια ολιγοστρομία. Και κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι η ενδοπλική αντιμετώπιση της κρυσοκύλης ή γενικά η αντιμετώπιση της κρυσοκύλης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βελτιώνεται θεματικά η υπογονιμότητα. Μπορεί δηλαδή η υπογονιμότητα να οφείλεται σε άλλη αιτία. Αντενδείξεις.
της ενδοαυλικής αντιμετώπισης της κυσοκύλης είναι καταρχήν η αμφωτερόπλευρη κυσοκύλη τρίτου βαθμού. Σε αυτή την περίπτωση, σαν επεμβατική ακτινολόγοι, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις δύο πλευρές, και την δεξιά και την αριστερή. Υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα αποτυχίας τεχνικά του εμβολισμού της κυσοκύλης δεξιά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, επειδή ακριβώς έχουμε και πολύ μεγάλο βαθμό κυσοκύλης, νομίζω ότι προκρίνουμε την χειρουργική παρέμβαση στις δύο πλευρές. Άλλη αντένδειξη είναι όταν δίδεται από τους συναδέλφους ουρολόγους μια θεραπεία συντηρητική, η οποία βοηθάει τον υπογόνιμο άνδρα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, δεν τίθεται θέμα εμβολισμού. Σε ασθενείς κάτω από 18 χρονών έχουμε το πρόβλημα της ακτινοβόλησης των όρχιων. Βέβαια, υπάρχουν ειδικό σύλλογο το οποίο βοηθάει να έχουμε μια προστασία, μια ακτινοπροστασία στην περιοχή των γονάδων. Όμως και πάλι υφίσταται το ζήτημα της ακτινοβόλησης, που έχει αυξημένο κίνδυνο για δημιουργία κακοήθειας και υπογονιμότητας στο μέλλον. Τέλος, μια τελευταία ατένδειξη, την οποία εγώ θεωρώ σχετική, είναι οι αλλεργίες ουσιαστικού. Υπάρχει αντιλεργική αγωγή, βέβαια, και υπάρχει και εναλλακτικά του διοξείδου του άνθρακα σαν σκιαγραφικό μέσο. Πιθανές επιλογές. Νομίζω ότι η πρώτη είναι πλέον σημαντική, είναι η φλεβική διάκριση, η οποία γίνεται ιατρογενώς στην προσπάθειά μας να καθυστερήσουμε την αριστερή σπερματική φλέβα. Δια του σύρματος μπορεί να προκύψει μια φλεβική τοπική διάκριση στην φλέβα. Αυτή όμως είναι αυτοπεριοριζόμενη, δεν δημιουργεί μεγάλη αιμορραγία ούτε αιματώματα σημαντικά. Πιο σημαντική, αλλά και πολύ πιο σπάνια, είναι η αρτηριακή διάθεση, γιατί πορεύονται μαζί η ορχική αρτηρία μαζί με την εσωτερματική φλέβα. Το τρίτο, το οποίο αντιμετωπίζουμε κατά καιρούς αποτελεσματικά εμείς οι πνευματικοί ακτινολόγοι, είναι μετανάστες των πόλεις, οι οποίοι τίθενται στην αριστερή εσωτερματική φλέβα. Δυστυχώς όμως δεν κάνουμε πάντα το σωστό oversizing στον εμβολισμό, οπότε μεταναστεύει το πόλι και απειλεί με θρόμβωση την σύστηχη νεφρική φλέβα, ακόμα χειρότερα την άλλη φλέβα και την πνευματική αρτηρία. Μια άλλη σημαντική, πιθανή, αλλά σπάνια, όχι πιθανή, σπάνια επιπλοκή είναι η ισχυμία του παχαίου σεντέρου λόγω αναστόμωσης της εσωτερματικής φλέβας με μεσεντέρειες φλέβες, τις οποίες δεν έχουμε δει στη φλεβογραφία πριν ξεκινήσουμε τον εμβολισμό. Το γνωστό σύνδρομο μετά από εμβολισμό, με τον πόνο μέχρι και 10 μέρες, με τη δικατική περιοδική κίνηση, μπορεί να προκληθούν φλεγμονές στον εμβολισμό, ειδικά με τα σκληρυντικά μέσα, όπως είναι επιδημίτιδα, μπορεί να δημιουργηθεί αιμάτωμα, όμως όλα αυτά τα υδροκύλη, όλα αυτά όμως είναι, όπως βλέπετε, είναι μικρά τα ποσοστά εμβολισμού. Είναι συνήθως οι επιλογές οι οποίες συνοδεύουν τις χημικές παρεμβάσεις. Υπάρχει το ζήτημα της τεχνικής αποτυχίας, όχι τόσο στην αριστερή πλευρά όσο στη δεξιά, στον εμβολισμό δηλαδή της δεξιά κυσοκύλης, όπου η τεχνική αποτυχία φτάνει και μέχρι το 49%. Εδώ είναι ένα περιστατικό αλλευμένο από το ίντερνετ. Περιστατικά του νοσοκομείου θα τα αναλύσει ο συνάδελφος ο κ. Αστερνίδης μετά την παρουσίαση στη δική μου. Εδώ βλέπουμε έναν έφηβο, ο οποίος στην ηλικία των 15 ετών υπέστη εμβολισμό αριστερής κυσοκύλης, αλλά τοποθετήθηκαν πολλά μικροπόλεις, δηλαδή το που έγινε καθυριασμός με το παρτήρα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το κέρι λάθος στην όλη διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από χρόνια, στην ακτινογραφία θώρακος, και αφού ο ασθενής παραπονέθηκε για ένα άτυπο όπως ασθενικό άλγος, παρατηρείται μια ακτινοσμήνα, ξένο μεταλλικό υλικό στην προβάλληση της σκιά της καρδιάς. Αξονική, το κόλλ είναι στη δεξιά κοιλία και έγινε η αφαίρεση χειρουργικά. Βέβαια, στη δική μας περίπτωση, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά μία περίπτωση που χρειάστηκε με συνέρ να αποσύρουμε ένα κόλλ. Η προσπάθειά μας ήταν να εμβολήσουμε την δεξιά κυσοκύλη και το λάθος μας ήταν ότι κάναμε προσπέλαση από την αριστερή μυρία φλέβα, ενώ θα μπορούσαμε να άνετα να προχωρήσουμε και με ασφάλεια διασφαγητηρικά στο συγκεκριμένο εμβολισμό της δεξιάς κυσοκύλης. Λοιπόν, οι υπόλοιπες θεραπείες, οι οποίες εντάξει για εμάς μπορεί να είναι εναλλακτικές, αλλά για τους χειρουργούς ουρολόγους είναι οι κλασικές, ενώ η δική μας είναι η εναλλακτική. Λοιπόν, είναι η συντηρητική αντιμετώπιση, είναι η ανοιχτή χειρουργική αποκατάσταση, η λαπαροσκοπική αποκατάσταση και η μικροχειρουργική ή υπογονική επέμβαση, η οποία πιστεύουμε ότι είναι και η πιο αποτελεσματική και με τις λιγότερες επιλογές. Για τη διάγνωση της κυσοκύλης, σημαντική θέση έχει φυσικά η περιχοτομογραφία,
η οποία μπορεί να μας θέσει διάγνωση της κλινικά συλλαφητής ή ακόμα και της υποκλινικής κεσοκύλης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε τον όγκο των όρθων πριν και μετά τη θεραπεία, ιδιαίτερα σε εφήβους και σε παιδιά. Ο υπέρκους μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση των αιθηματικών βλαβών που προκαλούν επίσης υποκλινικότητα. Και επίσης έχουμε τη δυνατότητα του Doppler, όπου μπορούμε να γνωρίσουμε την παλιδρόμηση με την δοκιμασία WhatsApp. Χαρακτηριστικές εικόνες και κεσοκύλης, οι διαλυταμένες φλέβες περιοχικά, πολλές φορές είναι τόσο έντονη η κατάσταση που μπαίνει και υποκάψια και μέσα στον όρχη το αγιακό αυτό πλέγμα, το φλεγικό πλέγμα. Το gold standard οπωσδήποτε στη διάγνωση είναι η επεμβατική φλεγμογραφία, η οποία δουλειά είναι το πρώτο στάδιο πριν τον εμβολισμό. Τοποθετούμε τον καθετήρα χαμηλά στην αριστερή σπερματική φλέβα. Κάνουμε την έγχυση πάντα υπό δοκιμασία βαλσάλβα, γιατί μόνο έτσι πετυχαίνουμε την πλήρη διάταση της αριστερής ή της δεξιάς, ανάλογα, σπερματικής φλέβας, ώστε να επιλέξουμε το σωστό coiling. Με αυτή τη διαγνωστική φλεβογραφία, πολλές φορές βλέπουμε στο ύψος του όμικρον 4 σπονδύλου μία σπερματική φλέβα, η οποία είναι ένα μέσο κλάδο, ο οποίος αποχετεύει στην κάτω κύλη ή στην αριστερή νεφρική, και πολλές φορές βλέπουμε και ένα οπίστο αίτημα το οποίο καταλήγει σε κάποια νεφρική καψική φλέβα ή σε φλέβες παχαίου εντέρου. Εμβολικά υλικά είναι τα συμπαγή και τα υγρά. Στο νοσοκομείο μου χρησιμοποιούμε τα coils αποκλειστικά. Υπάρχει δυνατότητα της κόλλας. Τα υγρά εμβολικά είναι πιο φτηνά σαν εμβολικά υλικά, αλλά το coil είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Και φυσικά έχει σχέση και με την εμπειρία του εξεταστή, του πράκτοντος. Συνήθως χρησιμοποιούν τα coils με ή χωρίς κλινικό παράγοντα γενικώς στον εμβολισμό. Καθετήρες που χρησιμοποιούμε για τη μοιραία προσπέλαση, πάντα χρησιμοποιούν ένα μακρύ θικάρι, το οποίο έχει στόχο να σταθεροποιήσει το σύστημα του καθετήρα και του σύγματος εντός της ανεπαρκούσας σπερματικής φλέβας. Δεν βάζουμε ποτέ κοντό θικάρι δηλαδή, στη μοιραία φλέβα. Και από εκεί και πέρα χρησιμοποιούμε είτε Cobra 1, είτε Simon 1, ανάλογα με την εκβολή της αριστερής νεφρικής στην κάτω κύλη, την οποία ελέγχουμε εξ αρχής με μία απλή σάρωση αξονικού για την σφαγητηρική προσπέλαση για τη δεξιά πλευρά. Στη δεξιά κεσοκύλη χρησιμοποιούμε μικροκαθετήρες για τον εμβολισμό ή ακόμα και Cobra 1 ή Headhunter. Είναι κανόνας, καλό είναι επειδή η δεξιά κεσοκύλη είναι μικρή, η δεξιά σκουματική είναι στενό αγγείο, καλό είναι να χρησιμοποιούμε μικροκαθετήρα και μικροκόλληση. Πάντα όμως με σφαγητηρική προσπέλαση. Τα coils, αυτά που χρησιμοποιούν στο νοσοκομείο για λόγους κόστους είναι τα pushable. Το σωστό είναι να χρησιμοποιούμε detachable coils, τα οποία είναι πιο ακριβά βέβαια, αλλά πλήρως ενεχόμενα στον αφορά την έκπτυξή τους εντός του αγγείου. Επιδιώκουμε πάντα να κάνουμε oversize, πάνω από 20% θα έλεγα, όχι μόνο 20%. Δηλαδή, όταν βλέπω μια φλέβα σπερματική επίπεδου 3 χιλιοστών, 4 χιλιοστών, πάντα επιδιώκω να βάζω ένα coil το οποίο έχει μια διάμετρο πειράματος διπλάσιο, 6 μιλιμέτρη ή 8 μιλιμέτρη. Αριστερά χρησιμοποιούμε σύρμα 0,35 ίντσες, με καθετήρες 4 και 5 French, υδρόφιλους, χρησιμοποιώ από συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί δεν είναι όλοι καθετήρες πλήρως υδρόφιλοι. Και η δεξιά πλευρά χρησιμοποιούμε συνήθως 0,18 σίγμα ίντσες και μικροκαθετήρες. Τις κλινικές ουσίες, τις οποίες άλλοι συνάδελφοι πολύ πιθανόν να είναι εξοικειωμένοι να τις χρησιμοποιούν πιο άνετα, προσωπικά και στο νοσοκομείο δεν έχουμε εμπειρία και δεν έχουμε επιχειρήσει να χρησιμοποιήσουμε τέτοια υλικά από τη στιγμή που υπάρχει η διαθεσιμότητα των κόλλησης. Για την τεχνική, δεξιά προσπέλαση, μοιραία φλέβα, όπως βλέπουμε, βάζουμε τον καθετήρα μας στην εκβολή της αριστερής νεφρικής φλέβας. Την αγγειογραφία βλέπουμε το stamp, το οποίο είναι η αριστερή σπερματική. Περνάμε με το σύρμα του καθετήρα πιο χαμηλά, βλέπουμε την φλεβογραφία, την παλίδρομη ροή στην αριστερή σπερματική. Το coiling ξεκινάει ακριβώς πάνω από τον άνω κλάδο του ειδικού, δηλαδή στο επίπεδο περίπου του γονικού πόρου, όχι πιο χαμηλά.
Βλέπουμε ότι στο πρώτο-δεύτερο κόιλ με την αγκιογραφία αναπτύσσεται ένα πολύ μικρό φλεβικό αγκείο, το οποίο θα μπορούσε να είναι η επερχόμενη υποτροπή στο μέλλον. Εδώ έχουμε δύο επιλογές. Ή θα μπούμε εκλεκτικά και θα εμβολήσουμε αυτό το κλάδο, ή θα έρθουμε πιο ψηλά, όπως κάναμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, και βάλαμε ένα τρίτο κόιλ, τέταρτο, για να μπορέσουμε να κλείσουμε όλα αυτά τα πιθανά παράπτωτα, τα οποία πιθανό να είναι η επερχόμενη υποτροπή της νόσου. Εδώ βλέπουμε το δικάρι, το οποίο προτιμάμε να μπαίνει πάντα στην εκβολή της αριστερής έως κομματικής φλέβας, για να έχουμε το σύστημά μας σταθερό και να μην απειλούμε με μετανάστευση του κόλλη αν φύγει ο καθετήρας στην αριστερή νεφρική φλέβα. Βλέπουμε ότι προωθούμε τον καθετήρα χαμηλά, κάνουμε την φλεβογραφία, βλέπουμε δύο αγκία, διχάζεται εδώ η έως κομματική φλέβα, καθυριάζουμε και τα δύο και ουσιαστικά εμβολίζουμε και τα δύο χώρια ξεχωριστά και έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το σύνδρομο πυελικής συμφόρησης στις γυναίκες είναι αίτιο χρόνιου πυελικού πόνου. Ουσιαστικά μιλάμε για την ανεπάρκεια καταναλογία στον άνδρα με την κυσοκύλη. Στη γυναίκα έχουμε την ανεπάρκεια των οθικικών φλεβών ή κλάδων των έσω λαγωνίων φλεβών, δηλαδή των νητριών φλεβών. Αυτές οι φλέβες από τη στιγμή που ανεπαρκούν προκαλούν κυσοειδή διάταση στην πύελο και πέριξ των έσω γεννητικών οργάνων, και αυτό ονομάζεται σύνδρομο πυελικής συμφόρησης. Είναι πρωτοπαθές όταν έχουμε απουσία ή ανεπάρκεια των βαλβίδων σε αυτές τις φλέβες, ή δευτεροπαθές όταν έχουμε κάποια μηχανική απόφαξη, όπως βλέπουμε εδώ στο διχασμό της κάτω κοινής φλέβας, η πίεση της αριστερής κοινής λαγωνίου φλέβας από την δεξιά κοινή λαγώνια αρτηρία, όπως φαίνεται και στη μαγνητική αγγιογραφία δίπλα, πολύ ωραία. Φαίνεται εδώ το εντύπωμα και η πίεση επί της φλέβας από τη δεξιά κοινή λαγώνια αρτηρία. Στην περίπτωση αυτή του συνδρόμου πυλικής συμφόρησης, πολλές φορές διαλάθηση της προσοχής και της διάγνωσης των συναδέλφων γυναικολόγων, υπάρχει δυνατότητα χορήγησης κάποιων φαρμάκων, τα οποία όμως έχουν αποτέλεσμα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν κάποιες συλλογικές τεχνικές, οι οποίες έχουν καταληφθεί πλέον. Πλέον από το 1990 και μετά θεωρείται το standard of care για τους ασθενείς με σύνδρομο πυλικής συμφόρησης, που είναι όμως αδεικτικό στην ακουστική θεραπεία, ο ενδαγκιακός εμβολισμός των οθικικών φλεβών. Μια εικόνα ανατομίας, όπως ακριβώς και οι αισθηματικές φλέβες στον άνδρα, βλέπουμε την οθική φλέβα, το πλέγμα, το περιοθικικό, το οποίο έρχεται σε επικοινωνία με το πλέγμα πέριξ των αγωγών, των σαλπίκων και με τον πυθμένα της μήτρας. Υπάρχει δηλαδή ένα δίκτυο εκτεταμένο στην πύελο, το οποίο αναπτύσσεται. Όταν ανεπαρκούν αυτές οι φλέβες, οι οθικικές, δεξιά και αριστερά, τότε διατείνεται το φλεβικό πλέγμα και έχουμε το σύνδρομο, το οποίο πολλές φορές είναι και η αιτία του χρόνου πυελικού πόνου που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες. Σε αυτό βέβαια συμμετέχουν πολλές φορές και οι μητριές φλέβες που είναι κλάδι του μέσου αγωνίου. Και εδώ μια σημαντική παράσταση, όπως ακριβώς την συζητούμε στον άντρα, έτσι και εδώ το πιο συνηθισμένο είναι η αιτία του πυελικού πόνου να είναι η ανεπάρκεια και η διάταση της αριστερής έως κομματικής φλέβας σε αντίθεση με την δεξιά, λόγω ακριβώς της ανατομίας, της εμβόλησης τους. Υπάρχουν και ανατομικές παραλλαγές. Διπλή οθικική φλέβα, η οποία καταλήγει στην κάτω κύλη, ή ακόμα και άτυπη εμβολή της δεξιάς οθικικής φλέβας, όχι στην κάτω κύλη, αλλά στο στέλεχος της δεξιάς νεφρικής φλέβας. Οι ενδείξεις για τον εμβολισμό των πυελικών φλεβών είναι ασθενείς με χρόνιο πυελικό άλκος, ενώ όμως έχουν αποκλειστεί όλες οι άλλες πιθανές αιτιολογίες. Η ανταγωνιστική διάγνωση της πυελικής φλεβικής ανεπάρκειας με όλες τις ανταγωνιστικές μεθόδους στην οθικική και στις έσω λαγωνίες φλέβες. Το gold standard και εδώ στη διάγνωση, που είναι και το πρώτο στάδιο πριν τον εμβολισμό, είναι ο ενδοαυλικός, είναι η διακαθητηριακή φλεβογραφία που ακολουθείται από τον ενδαγκιακό εμβολισμό. Αντεδείξεις είναι όταν έχουμε συνυπάρχουσα γυναικολογική παθολογία, όταν υπάρχει σοβαρή μονική διάθεση, ενεργός λίμωξης στα έσω γεννητικά όργανα και μια σχετική αντένδειξη του αγκιαζετία στο σκεναστικό. Ένας αλγόριθμος διαγνωστικός και θεραπευτικός για το σύνδρομο πυελικής συμφόρησης. Βλέπουμε ότι όλες οι επικοινωνιστικές μεθόδους
μέθοδοι είναι στη φαρέτρα της διάγνωσης, ο υπέρηχος, το CT, MRI και η επεμβατική φλεγμογραφία. Και από εκεί και πέρα έχουμε θεραπεία πρώτη επιλογή, είναι η φαρμακευτική αγωγή που χρησιμοποιούν οι γυναικολόγοι. Και μετά έχουμε την ενδοαυλική αντιμετώπιση. Τώρα, για τη διάγνωση του συνδρόμου πυλικής εμφόρασης. Πριν από την αντικολιστική διερεύνηση, πρέπει να δούμε λίγο το ιστορικό και εμείς και οι συνάδελφοι γυναικολόγοι. Δηλαδή, πότε ορίζεται ότι υπάρχει χρόνιος πυλικός πόνος, όταν αυτός ο πόνος δεν έχει σχέση με τον καταμήνιο κύκλο της γυναίκας και μάλιστα διαρκεί πάνω από 6 μήνες. Τότε μιλάμε για χρόνιο πυλικό πόνο. Οι περισσότερες κυρίες αισθάνονται ένα βάρος, ένα φούσκωμα, ένα ύπαιο άλογος χαμηλά, το οποίο επιτείνεται με την αμινόρεια, με την επαφή, με την εγκυμοσύνη, με την παραταμένη οπτοστασία και με άλλους παράγοντες που αυξάνουν την ενδοπυελική πίεση. Ο πόνος είναι συνήθως χειρότερος στο τέλος της μέρας και υφίεται με την ηπτία θέση. Μπορεί να συνδυαστεί με συχνουρία και έπληξη για ούρση. Και πολλές κυρίες οι οποίες παραπονούνται για σύνδρομο πυλικής εμφόρασης είναι πολύτοκες. Η κλινική εξέταση συνήθως φυσικά δεν βλέπουμε τις οθηγικές διαταμένες φλέβες. Πολλές φορές μπορούμε να δούμε περινεϊκούς κυρσούς ή κυρσούς στους πλουτούς και στα κάτω άκρα. Γενικά μια ευαισθησία στην περιοχή της λεκάνης, στην περιοχή των οθικών. Στο σύνδρομο πυλικής εμφόρασης συνήθως όλες οι βιοχημικές, αιματολογικές και ορμολογικές εξετάσεις είναι φυσιολογικές, τόσο πριν όσο και μετά από την δική μας παρέμβαση. Η απεικόνηση ή η υπέρηχο τομογραφία είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε, εδώ είναι διακορδικός ο υπέρηχος, βλέπουμε τη διάταση υπέρηξη της δεξιάς οθήκης. Έχουμε μια διάταση φλεγών πάνω από 4-5 χιλιοστά, μια παλίνδρομη ροή που φαίνεται και στον Ντόπλερ με την δοκιμασία Βαρσάλβα. Πολλές φορές βλέπουμε και τοξοειδείς αρτηρίες, οι οποίες διαπερνούν το ενδομέτριο και επικοινωνούν με τις κυσοειδώσεις διαταμένες πυλικές φλέβες. Η CT και η MRI είναι πολύ σημαντικά διαγνωστικά εργαλεία για τη διάγνωση του συνδρόμου. Σίγουρα η MRI έχει το πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχει ακτινοβολία. Έχουμε καλύτερη διακριτική ικανότητα στα μαλακά μόρια, γι' αυτό το προτιμούμε στα έσω γενετικά όργανα και γενικά στη λεκάνη. Τα ευρήματα που παραπέμπουν σε σύνδρομο πυλικής εμφόρασης είναι η κυρσή ως διαταμένα υλικοειδή επιτυζόμενα σε ορεινά μορφώματα. Είναι υπόπυκνη η κυρσή συγκριτικά με τις υπόλοιπες φλέβες στο σώμα. Έχουν υψηλό σήμα στα δύο ακολουθία στο MRI. Και συνήθως βλέπουμε διαταμένες φλέβες πάνω από 4-5 χιλιοστά. Μπορεί και η οθηγική φλέβα να είναι και πάνω από 8 χιλιοστά, λόγω ανεπάρκειας. Η φλεβογραφία, το gold standard για τη διάγνωση. Εδώ η εικόνα σας δεν φαίνεται πολύ καλά. Εδώ όμως βλέπουμε έναν καυτηριασμό της αριστερής οθηγικής φλέβας, η οποία ανεπαρκεί. Βλέπουμε πόσο διαταμένη είναι σε σχέση με την κυσοκλήση του άντρα. Είναι πολύ πιο μεγάλο το αργείο, οπότε πρέπει και τα κόλληστα τα οποία θα επιλέξουμε να είναι πολύ πιο μεγάλα και πιο μεγαλύτερο μήκος, να μπορέσουμε να εμβολήσουμε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Σε σχέση με τις τεχνικές απεικόνησης για το σύντομο πυλικής εμφόρασης, πέρα από τις απεικονιστικές μεθόδους, τις δικές μας, υπάρχει φλεπαροσκόπηση. Υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και μειονεκτήματα. Το μειονέκτημα της λαπαροσκόπησης, ενώ θα λέγαμε ότι σαν χειρουργική μέθοδος μπορεί να τα δει όλα όσον αφορά όχι μόνο το πιθανό σύνδρομο πυλικής εμφόρασης, αλλά και άλλες ανατομικές λεπτομέρειες της περιοχής, βλέπουμε ότι έχει μια πολύ χαμηλή ειδικότητα. Γιατί με το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο χορηγείται στην περιτονική κοιλότητα, συνήθως προκαλείται κολάψη στις φλέβες. Οπότε η αλάθη της προσοχής των χειρουργών με αυτή τη μέθοδο, η διάγνωση του συνδρόμου πυλικής εμφόρασης. Επίσης, να πούμε ότι ακόμα και στις δικές μας εξετάσεις, εκτός από την επεμβατική φλεβογραφία, στο MRI, στο CT και στον υπέρηχο, επειδή είναι σε ήπια θέση οι εξεταζόμενοι, ίσως δεν βλέπουμε το σύνδρομο πυλικής εμφόρασης όλο το μέγεθός του, λόγω της ήπιας θέσης της εξεταζόμενης, της αναγκαστικής. Ενώ στην φλεβογραφία, την επεμβατική, μπορούμε με τη δοκιμασία Βαλσάμα να δούμε τη διάταση των φλεβών και να βάλουμε καλύτερα τη διάγνωση. Εδώ είναι μια σημαντική παράσταση που δείχνουμε τη τεχνική
ο εμβολισμός έχει γίνει με σκληρυντικό μέσο και με κόλλη στην αριστερή πλευρά, στην αριστερή οθήκη. Επιχειρεί ο συνάδελφος σχηματικά πάντα με Σάιμον ένα καθετήρα να πει στη δεξιά οθήκη. Τα καταφέρνει, όπως βλέπουμε εδώ, πάλι σκληρυντικό υλικό και coiling. Και στη συνέχεια προσπαθεί να ουσιαστικά να αποτρέψει την πιθανή υποτροπή στο μέλλον του συνδρόμου, εμβολίζοντας μητριές φλέβες. Και από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά χρησιμοποιεί ένα μπαλόνι το οποίο φουσκώνει για να κάνει ένα οκλούζο πριν την προώθηση του σκληρυντικού υλικού. Σίγουρα στο σύστημα μητριά φλέβα και λαγόνια και έσω λαγόνια φλέβα δεν το αποτελεί κόλληση, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μετανάστευσης. Εγώ είμαι της άποψης ότι προσωπικά ότι δεν χρειάζεται να εμβολήσουμε το σύστημα των λαγόνιων φλεβών. Πρέπει να εμβολήσουμε εκεί που λιμνάζει το αίμα, δηλαδή τις οθικές φλέβες, να αφήσουμε δηλαδή το φλεβικό αίμα να αποχετευτεί μέσω της μεγάλης οδού των λαγωνίων φλεβών. Έστω και αν ακόμα υπάρχει πιθανότητα να έχουμε υποτροπή της διάτασης. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι δεν θα έχουμε συνέχιση του χρόνου υλικού πόνου, που είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας δηλαδή δεν είναι να εμβολήσουμε αγκία, τα οποία βλέπουμε έστω και διαταμένα. Ο στόχος είναι να απαλύνουμε τον πόνο σε αυτές τις γυναίκες. Ένα περιστατικό αλλιευμένο πάλι από το ίντερνετ, με τον ενδοκορτικό υπέρηχο, με διεταμένη αριστερή οθική φλέβα. Και εδώ το λιποστράξιο με τον αξονικό, που βλέπουμε και το έντονο φλεβικό πλέγμα της πιέλου. Η κυρία αυτή έχει χρόνιο πυλικό πόνο. Περνάμε στην αγκιογραφία και στον εμβολισμό. Βλέπουμε ότι εδώ η προσπέλαση είναι από τη σφαγίτιδα, με το θικάρι το μακρύ. Καυτηριάζουμε την αριστερή οθική φλέβα, τα μεγάλα κόλληστα, τα πολλά κόλληστα, τα οποία σταματάνε την παλίνδρομη ροή και έχουμε ένα πολύ καλό τεχνικό αποτέλεσμα. Εδώ βλέπουμε κάποιες κλινικές μελέτες, οι οποίες μας δείχνουν ότι ανεξάρτητα από το τι χρησιμοποιούμε και το τι εμβολίζουμε, τελικά το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Το κλινικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Βλέπουμε ότι ελάχιστες κυρίες βλέπουν χειροτέρευση του πόνου, 1%, 4%, λίγο περισσότερες βλέπουν μια μέτρια ανακούφιση στο επίπεδο του 30%. Οι περισσότερες κυρίες βλέπουμε ότι μέχρι 96% έχουν μια σαφή ανακούφιση από πλευράς πόνου. Πλεονεκτήματα της μεθόδου, το πολύ υψηλό ποσοστό τεχνικής επιτυχίας, μέχρι 100%, η βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων από 70% έως 100%, σχεδόν το 40% των ασθενών να φέρουν ολική υποχώρηση των συμπτωμάτων, κάτω από 10% των ασθενών να φέρουν καμία αλλαγή και επιδείνωση, χαμηλά ποσοστά υποτροπής και οι ανεπιθύμητες ενέργειες στην έμεινο ρήση, στη γονιμότητα και στα αρμονικά επίπεδα είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Εδώ βλέπουμε έναν εμβολισμό οθικικών φλεβών, πάλι να πλύνει αυτό το περιστατικό. Φαντάζομαι εδώ έχει γίνει χορήγηση σκληρυντικού μέσου, coiling από την αριστερή πλευρά. Αναγκάστηκε προφανώς ο συνάδελφος να, λόγω της υποτροπής του πόνου, να μπει στις θυροειδικές πλεύρες, που είναι κλάδι της ισολαγωνή, και εμβόλυσε αυτές. Με την αναμονή ότι θα έχει πολύ καλό κλινικό αποτέλεσμα πλέον. Ακόμα ένα περιστατικό, βλέπουμε πάλι η προσπέλαση είναι η ασφαλιτική, η μακρύ θικάρι, η δεξιά οθηκή φλέβα και το πλέγμα της ελάσσων σπιέλου, εμβολισμός και από τις δύο πλευρές με coils και με πολύ καλό τελικό αποτέλεσμα και με αφρό και σκληροθεραπεία και coils συνδυασμός. Κάποια άρθρα σταθμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να πω ένα γενικότερο σχόλιο, μια που δείτε δυνατότητα να μιλήσω σε ευρύ κοινό. Θα ήθελα να προτρέψω από τη θέση που έχω όλους τους ειδικευόμενους ακτινολόγους να ασχοληθούν με το αντικείμενο της επεμβατικής ακτινολογίας, έτσι ώστε να ανέβει το πρεστής της ειδικότητας και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τη θέση που μας αρμόζει και στα ογκολογικά συμβούλια και στη διαχείριση γενικά των κλινικών περιστατικών μέσα σε ένα μεγάλο ή μικρό νοσηλευτικό έδρομο στο οποίο δουλεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζιμπηλίδη, για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Νομίζω ότι ήταν από τα βασικά που χρειαζόταν ένας εξειδικευόμενος, ένας ακτινολόγος γενικότερα, έως και πολύ εξειδικευμένες πληροφορίες, και έχετε καλύψει όλο το έβρος. Και πριν περάσουμε στα περιστατικά, αν υπάρχει τώρα κάποια ερώτηση για να μην την ξεχάσουμε, ευχαρίστω να την ακούσουμε. Αλλιώς να περάσουμε στα περιστατικά και κουβεντιάζουμε μετά. Για όλους. Πιο δυνατά ή βάλω το μικρόφωνο, σου παρακαλώ. Κύριος Ματάτζης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική δουλειά και τα έβαλε όλα σε μια σειρά. Δύο γρήγορα πραγματάκια θέλω να ρωτήσω. Το ένα, δεν ξέρω αν όντως το όνομα της επέμβασης, δεν ξέρω αν της υποβουβωνικής, αυτής έγραφες αφινεκτομή. Νομίζω ήταν λάθος που θέλω. Όχι, ήταν λάθος. Γιατί έλεγα μήπως όντως συνδυάζεται, γιατί όντως καμιά φορά είναι επάρκεια σχετίζεται με το ποδιό ή αυτό. Εντάξει, το άλλο είναι πιο σαφές. Παίρνοντας δεξιά, επειδή στις φλέβες έχουμε αυτό το μειονέκτημα ότι δεν μπορούμε να έχουμε ερώτημα, συνήθως πηγαίνουμε τυφλά, έστω και με μικροκαθετήρα. Υπάρχει κάποιο τύπ εκεί, ας πούμε, για το ύψος στο οποίο προσπαθούμε να βρούμε την φλέβα, τη δεξιά σπερματική, τη δεξιά οθητική, όπως καταλήγει στην αρχή. Ναι. Για να μην εκπαιδευόμαστε στο καθυριασμό, πάμε καμία σάψη. Θα κάνω μια σάρωση αξονικού για να δω την πορεία των αγκιών, την έκφραση του εγγόλου του, έτσι ώστε μόνο να δω την άτομη του θέση, αλλά και τα εξ αρχή για να κάνουμε γρήγορα και να είμαστε και αποτελεσματικοί. Τώρα, όσον αφορά τον καθυριασμό, εννοεί από την εγγολή τη φλέβα μέχρι χαμηλά. Εκεί πράγματι σημείο στην κάτω εκεί τη φλέβα. Ναι. Αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιείς την αξονική, δηλαδή, οπότε περίπου ξέρεις πού βρίσκεται, ναι, και αν είναι προς την πρόσθετη, οποίες το επίπονα κτλ. Ακριβώς, ακριβώς. Συνήθως αναμένουμε τη δεξιά εσωπραγματική ή οθική φλέβα στο πρόσθετο πλάγιο τείχωμα της κάτω κύλης, κάτω από την δεξιά νεφρική. Εκεί ψάχνουμε με ένα Simon 1 ή αν πάμε διασφαλιστικά με ένα headhunter ή με ένα vertebral καθυτέρα. Αλλά οπωσδήποτε μας βοηθάει πάντα μια σάρωση πριν την επέμβαση, για να είμαστε, να έχουμε, τουλάχιστον να αποκλείσουμε την πιθανότητα κάποιας παραλλαγής, η οποία, εάν υφίσταται, πραγματικά μας μπερδεύει και δεν ξέρουμε πού να πάμε και τι να καθυριάσουμε. Θα σας πω και μία προσωπική εμπειρία. Ήρθε ένας στρατιώτης στο τμήμα για εμβολισμό κρυσοκύλης και τελικά από τη σάρωση αυτή, η οποία βέβαια την έκανα για τους λόγους που σας ανέλησα, είδα όπως το περιτονοκύλο φαγνοπάθη. Δηλαδή, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα πηγαίνουμε κατευθείαν στον καθυστηριασμό, το παιδί είχε άλλο πρόβλημα. Ήταν μια δευτεροπαθής χρυσοκύλη και επελήφθησαν οπωσδήποτε οι συνάδελφοι παθολόγοι και αιματολόγοι για την αντιμετώπιση. Σωστά, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Εγώ, επειδή μιλήσα λίγο για τεχνική, θα τοποθετηθώ τη δική μου προτίμηση. Είναι πάντα διασφαλή τεχνική. Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, πιστεύω ότι και για τις δύο θεραπεύεις και τις δύο ταυτόχρονα. Όχι, και για τις δύο έχεις πιο ευθυγραμμισμένη πρόσβαση. Άρα, έχω δει στην αρχή της εκπαίδευσής μου προσπάθειες από τη δεξιά μοιραία φλέβα προς την αριστερή σπερματική. Το απέτυχαν διότι δεν μπορούσε, τότε βέβαια δεν είχαμε και τόσο καλούς υδρόφιλους καθετήρας. Απέτυχε λόγω της μεγάλης καμπύλης που μπορεί να έχει ο καθετήρας, απέτυχε ο πολύ περιφερικός καθετηριασμός. Πας κατευθείαν από εδώ, κατεβαίνεις πολύ πιο εύκολα. Δεύτερον, ο ασθενής σηκώνεται και φεύγει. Δεν χρειάζεται καθόλου να μείνει ξαπλωμένος. Είναι πολύ πιο εύκολο για αυτόν. Έχει το κεφάλι στριμμένο αριστερά, βλέπει την οθόνη. Δεν βλέπει τι κάνεις, παρακολουθεί. Και είναι πιο άνετος και συνεργάσιμος και κουβεντιάζει κιόλας. Του λες, να εκεί είμαι τώρα, εκεί πάω. Δεν συνάντησες δηλαδή κάποια ανησυχία εκ μέρους του εξεταζομένου, δηλαδή δεν χρειάστηκε παρέμβαση, συμβολή αναισθησιολόγου για να αντιμετωπίσει λίγο το άγχος, ας πούμε, της
Πολλοί είναι, ιδίως οι νεότεροι, είναι λίγο αγχωμένοι. Εγώ βλέπω άγχος ακόμα και στη μοιραία παρακέτηση. Ναι, ναι, ναι. Πόσο πάνε στη σφαγητηρική. Σφαγητηρική, μερικοί φοβούνται, εντάξει, ένας-δυο που να ζητήσανε και μέθη, αλλά στο 10%, όχι περισσότερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εγώ προτιμώ για τους λόγους που έδειξες ότι έχει, μπορεί να έχει παράπλευρα δίκτυα από πολύ χαμηλά μέχρι πολύ ψηλά. Κάθε περιστατικό πραγματικά είναι διαφορετικό. Ναι, είναι τόσες πολλές παραλλαγές. Το δίκτυο είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν πρόκειται να το μάθει κάποιος όσο χρειαζόμαστε να κάνει. Γι' αυτό εδώ δεν δω παράπλευρα. Ξεκινάω coiling από κάτω μέχρι και την έκφυση της. Δηλαδή, λίγο πριν την ευτρική. Oversizing, όπως είπες, για να μην σου φύγουν τα coil. Και παλιά, όταν αρχίσαμε να μαθαίνουμε, μάλιστα ένας από τους δικούς μου δασκάλους ήταν ο Παναγιώτης ο Γαλλής στην αεροπορία. Πάντα τα στρατιωτικά νοσοκομεία είχαν πιο πολλές και σοκύλες, γιατί είχαν τους νεαρούς φαντάρους και τους φέρναν πιο εύκολα. Είναι η στρατιωτική εκπαίδευση που αναδεικνύει το υπάρχον πρόβλημα και πριν τη στράτευση. Σωστό. Και παλιότερα γινόταν με σκληρητική ουσία. Δεν υπήρχαν και τόσο μακριά κόρυπ. Και τότε ήταν το δύσκολο κομμάτι της επέμβασης, γιατί θεωρώ τώρα είναι μια από τις πιο εύκολες επέμβασεις που έχουμε να κάνουμε. Ήταν η δυσκολία ότι έπρεπε, καταρχάς υπήρχε η τεχνική του βάζει ένα οκλούζιο μπαλούν να φουσκώσει τον μπαλόνι και υπό απόφραξη με τον μπαλόνι να ρίξεις για να ανοίξουν όλα τα παράπλευρα να τα δεις και έτσι όπως είναι ανοιχτά να ρίξεις τη σκληρυντική ουσία από πάνω που είναι το μπαλόνι μέχρι κάτω. Δεν ήθελες όμως, επειδή ήταν και διατεταμένα όλα, δεν ήθελες να πάνε μέσα στο λογοσιό που η σκληρυντική ουσία μπορούσε να κάνει ορχήτηρα. Ο ειδικευόμενος λοιπόν είχε το δύσκολο έργο να πάρει ένα μεγάλο χειρουργικό ψαλίδι, όπως μια λαβίδα μεγάλη, την οποία τοποθετούσαμε σε αυτό το σημείο και πιέζαμε αυτή τη λαβίδα επί 10 λεπτά μέχρι να δράσει η σκληρυντική ουσία, ούτως ώστε να μην παλιδρομήσει προς το όσιο, το οποίο ήταν δύσκολο και ήταν και δύσκολο για τον ασθενή, επώδυνο. Μετά ο εφευρέτης του εμβολισμού, κ. Σοκίλης, ο Ιακαρίνο, το είχα φέρει μια φορά στο Ηράκλειο και κάναμε εκεί ένα περιστατικό. Αυτός είχε πάλι μια άλλη μέθοδο. Όπως ήταν, αυτό το λέω πιο πολύ σαν ανέκδοτα, ας πούμε, αλλά είναι κλινική πράξη γι' αυτό. Έβαζε τον ασθενή, έπαιρνε ένα γάντι χειρουργικό, το οποίο το έδαινε γύρω από το όσιο. Για να μην παλινδρομήσει η ουσία. Δεν χρησιμοποιούσε τον μπαλόνι. Αυτό τώρα ήταν αντί για τη λαβίδα. Δεν χρησιμοποιούσε το αποφρακτικό μπαλόνι για να ανοίξει, αλλά έβαζε τον ασθενή να κάνει βαλζάλβα και μάλιστα σηκωνόμενος ο ίδιος από το κρεβάτι κρατούσε και το ενισχυτή εικόνας για να μην πέσει πίσω. Και έκανε αυτό το πράγμα. Κρατώντας ανασηκωμένος και με δεμένα το σάκο, ήταν λίγο μακάβριο, και έρχεται την σκληρυντική ουσία. Εκεί δεν μπορεί να πιστεύω, γιατί αυτός βρήκε τη μέθοδο. Βλέποντας λοιπόν κατά καιρός όλους αυτούς, κατέληξα στο ότι μπαίνω διασφαγητικά, βάζω κόιλ από πάνω μέχρι κάτω, δεν διατείνω, δεν κάνω βαζάλμα, δεν ταλαιπωρώ τον ασθενή. Καλύπτω όλη την σπερματική φλέβα με κόιλ και είμαι ήσυχος. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει λίγο πιο πάνω και να καταλήξει λίγο πιο κάτω και να έχει ένα που δεν το βλέπεις, να βγει από το πλάι κάτω, να παρακάμψει και να βγει ακριβώς στην έκφυση και αυτό μετά θα φουσκώσει και θα γίνει νέα σπερματική φλέβα. Και γι' αυτό έχουμε και τις υποτροπές που έχουμε όταν τις έχουμε. Ή χειρουργούς, γιατί έβαλες την πρώτη ένδειξη και υποτροπή μετά από χειρουργείο, που είναι αρκετά συχνή. Η πλάκα είναι ότι τα περιστατικά που είχα μέχρι τώρα από ουρολόγους ήταν από υποτροπές χειρουργείων τους. Ποτέ δεν σκέφτηκε κανείς ότι αφού εγώ μπορώ να κάνω την υποτροπή σου, άρα είναι η κύρια ένδειξη και δεν χρειάζεται καν επέμβασή σου. Και μάλιστα ήταν ένα παιδί που είχε χειρουργηθεί για κυριοσοκύλη δύο φορές. Έσκιζε τα πτυχία του ουρολόγου, που ήταν πολύ καλός. Ότι άνοιξε μάλιστα και πήγε και με μικροσκόπιο και βρήκε όλες τις μικροφλεβίτσες που υπήρχαν και τις απολύνωσε. Σε ποιο επίπεδο είχε πει?
είχε μπει κάτω από τον βοηγό σύνδεσμο. Και δεν μπορούσα να καταλάβει γιατί. Όταν εγώ μπήκα και είχα τη φλεγμογραφία, ήταν σαν να έβλεπα μια παρθένα φλέβα. Σαν να μην είχε ποτέ χειρουργηθεί αυτός ο ασθενής. Δεν πήγε ποτέ στην κοιλιά γι' αυτό. Θέλω να πω με όλα αυτά ότι εμάς είναι η πιο εύκολη και για τον γιατρό και για τον ασθενή μέθοδος, η οποία μετά από 30 χρόνια διακονίας στην επεμβατική τεχνολογία, πιστεύω ότι αφού ακόμα δεν έχουν πιστεί οι ουρολόγοι, οι περισσότεροι που στέλνουν συνήθως είναι είτε οι ενδοκρινολόγοι, είτε αυτοί που ασχολούνται πιο πολύ με υπογονιμότητα, είτε ενδοκρινολόγοι, είτε κάποιοι γυναικολόγοι, που ελέγχουν τη γυναίκα, δεν βρίσκουν κάτι, βρίσκουν γεσοκύλη, και επειδή δεν την κάνουν οι ίδιοι, σου λέει, όχι, μπορεί να σου στείλουν στον επιβατικό αρθρολόγο, αν ξέρουν. Από ουρολόγο μόνο μεταχειρίστηκα. Ενώ θα έπρεπε για μένα να είναι στα βιβλία, στην εγκυκλοπαίδεια, την ιατρική, γεσοκύλη, θεραπεία, πνευματική αρθρολογία. Τέλος. Να σε ρωτήσω λίγο να πάω ένα βήμα πίσω, είπες για σφαγίτιδα. Τι θα έλεγες για βασιλική φλέβα ή για μαχαιόνι? Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερη εμπλοκή, παρακέντηση βέβαια με υπέρυπο, έτσι. Από σφαγίτιδα, και αυτό δεν έχω, δεν είχα ποτέ την ανάγκη να βρω κάτι άλλο. Είναι και η ευθεία γραμμή. Ναι. Στα υπόλοιπα, εγώ γενικά σε αυτά θέλω να αποφεύγω τις καμπύλες. Okay. Πάμε στα περιστατικά, αν υπάρχει κάτι άλλο. Τους έχεις κλείσει και τον ήχο. Κάποιος δεν έχει σηκώσει χεράκι, έτσι. Όχι. Ωραία, οπότε προχωράμε στα περιστατικά. Όχι. Με τον κύριο Αστρενίδη. Θα διαφορτήσει τι γίνεται στη καθημέρα πράξη. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας δείξω ορισμένα περιστατικά από την οπτική της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Ωραία. Εδώ σε μια γυναίκα 37 ετών, ξεκινάμε με την παρακέντηση δεξιάς κοινής μυρίας φλέβας και τοποθέτηση θηκαριού, μακριού θηκαριού έως την αριστερή νευρική. Εν συνέχεια καθετηριάζουμε την αριστερή οθηκική. Ακολουθεί ο αγγειογραφικός έλεγχος, όπου βλέπουμε το διατεταμένο πλευρικό δίκτυο στην αριστερή πλευρά της πιέλου και την απορροή προς την εσολαγόνιο. Εδώ πέρα έχουμε την τοποθέτηση του πρώτου κόιλ, αγγειογραφικός έλεγχος που δείχνει την απόφραξη του πρώτου κλάδου και ένα δεύτερο κλάδο, ο οποίος και αυτός ακολούθως εμβολίζεται με τοποθέτηση πολλαπλών κόιλ και έναν αγγειογραφικό έλεγχο που στο τέλος αναδεικνύει τη στάση ροής, τη στάση της παλίνδρομης ροής. Θα ήθελα σε αυτό το περιστατικό που μας έδειξες να τονίσουμε λίγο τη θέση του κόιλ σε σχέση με την επικοινωνία που υπάρχει με τη λαγόνια φλέβα. Αν μπορείς στην προηγούμενη αγγειογραφία. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει επικοινωνία με το λαγόνιο σύστημα. Έτσι. Δηλαδή, επιλέγουμε η τοποθέτηση του πρώτου κόιλ και των επομένων βέβαια να είναι πάνω από αυτό το επίπεδο για να αποφύγουμε αυτή την σίγουρη μετανάστευση. Είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τον εμβολισμό εκεί που το αίμα κάνει στάση και έτσι να διευκολύνουμε την απορροή, την πιο εύκολη απορροή δια της λεωφόρου, που είναι η λαγόνια όδος. Έτσι. Αυτό σαν παρέμβαση. Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Ωραία. Σε δεύτερο περιστατικό, γυναίκα 55 ετών, καθετηριάζεται και πάλι η αριστερή οθηκική φλέβα. Ακολουθεί ο γεωγραφικός έλεγχος με την ανάδειξη της παλίνδρομης ροής στο διατάμενο πλευρικό δίκτυο της πιέλου. Ακολουθεί η τοποθέτηση των πρώτων κόιλ, μερικών ακόμα αριστερά και στο τέλος παρατηρούμε τη στάση και γραφικού στο ύψος των κυρσών, καθώς και την καθυστερημένη ροή εντός της οθηκικής. Εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι περίμενα η διαταμένη οθική φλέβα να είναι πιο στενή, πιο μικρή. Δεν είχα τόσα φαρδιά κόλλης για να τοποθετήσω το ένα πάνω στο άλλο, ας πούμε. Γι' αυτό και επέλεξα τα δεύτερα όλα και τα τρίτα να μπουν στην ίδια θέση που ήταν και τα πρώτα, για να κάνω περισσότερο, δηλαδή να εμβολήσω περισσότερο τη συγκεκριμένη περιοχή και υπάρχει αποτέλεσμα. Πάκι. Το πάκι. Ναι, πάκι. Προχωρώντας στους άντρες, 19 ετών ασθενής,
κατετριάζεται η αριστερή νεφρική φλέβα και μετά η αριστερή σπερματική. Ακολουθεί ο γεωγραφικός έλεγχος με την ανάδειξη των διευρυσμένων κυρσιών και της παλίδρομης ροής. Τοποθετούνται τα πρώτα κόη. Βλέπουμε στον αγκιογραφικό έλεγχο ότι υπάρχουν ακόμα κλάδοι στους οποίους παλινδρομεί το σκιαγραφικό. Τοποθετούνται μερικά ακόμα κόη και στο κοινό στέλεχος και βλέπουμε πλέον την κεφαλική ροή του σκιαγραφικού. Εκεί τώρα, ας πούμε, δεν φοβάσαι ότι μπορεί να έχει κάποια πλήρη παράκαμψη από κάτω να καταλήγει προς τα πάνω. Ο τελικός έλεγχος αγκιογραφικός είναι από το θηκάρι. Εκεί δηλαδή, αφού περιμένουμε λίγο χρονικό διάστημα, αυτά τα πιθανά, όπως αναφέρατε, παράπλευρα να αναπτυχθούν, νομίζω με το τελικό γεωγραφικό έλεγχο θα τα δούμε, εάν υπάρξουν. Σε άλλον άντρα 23 ετών, σκιαγραφούμε από το ύψος της έκθεσης της σπερματικής από την αριστερή νεφρική. Βλέπουμε την παλίνδρομη ροή του σκιαγραφικού, τοποθέτηση ορισμένων κόιλ. Εδώ έχουν μερικά ακόμα κόιλ εγκύτερα των πρώτων. Βλέπουμε ακόμα την παραμονή ορισμένης παλίνδρομης ροής. Στο τελικό αγκιογραφικό έλεγχο εδώ πέρα βλέπουμε πλέον ότι κάνει στάσεις στο επίπεδο των κόιλ και με ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Τέλος, ένας ασθενής 22 ετών, γίνεται η καθετηριασμός της αριστερής νεφρικής φλέβας, ακολούθως και της αριστερής σπερματικής. Κατά τον καθετηριασμό αναγνωρίζουμε εδώ πέρα την επικοινωνία τύπου 2 κατά Μπάρεν με οσφυγικές φλέβες. Με την αγκιογραφία λίγο εγκύτερα να δείχνει μια ήπια παλίνδρομη ροή. Τοποθετούνται τα κόιλ και στον αγκιογραφικό έλεγχο βλέπουμε τη διακοπή της παλίνδρομης ροής. Αυτό το περιστατικό ίσως δεν έχει την απόλυτη ένδειξη για εμβολισμό. Ναι, δεν έχει. Το κάτω μισό λείπει ή πάει κάπου αλλού. Υπερφωτογραφικά αποδεικνύεται ότι υπάρχει περιφερειακό. Απλώς η επικοινωνία δεν είναι τόσο επαρκής για να το δούμε αγκιογραφικά. Το θέμα είναι ότι όλα τα περιστατικά περνάνε από εξωτερικά ιατρία του μονολόγου και όταν τίθεται η υπογραφή και η σφραγίδα. Έχει σφραγίδα, έχει και σφραγίδα, αλλά ακριβώς. Με όλες τις πιθανές υπερβολές και με όλες τις. Ωραία, να το πω ανάποδα. Μετά από αυτό τον εμβολισμό είχε αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί είναι στα τέλη. Είναι στα τέλη. Μπορεί να έχει πάει σπίτι. Αποβλήθηκε και δεν επανέρχεται. Αυτά από μένα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι κάποια στελέχη άνδρες αξιωματικοί των οποίων δηλαδή υπογόνοι προφανώς λόγω της ζωής έχουν έρθει μετά από ένα μήνα με γλυκά στο χέρι για να κεράσουν γιατί η σύζυγος είναι έγκυος. Σου έκανες άνδρες. Μπορεί να βοηθήσαμε και εμείς, μπορεί και όχι, μπορεί να είναι και συγκυριακό. Πάντως νομίζω ότι... βοηθήσαμε, δεν νομίζω πολύ. Εννοώ θεματικά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία έτσι, στιγμή. Αυτή και πολύ ανθρώπινη. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση σχόλιο? Κάποιος άλλος από το κοινό. Είμαστε στο χρόνο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και κατά αναλογία τον κύριο Αστονίδη για την παρουσία στο περιστατικό και τον Άρη για την υποστήριξη. Και εσάς φυσικά, κύριε Χατζηδάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο, τον διευόμενο, τον Καλίδη, τον Αντώνη, ο οποίος είναι αξιωματικός, κάνει πλέον ειδικότητα στο 424 και βοήθησε πάρα πολύ στην ανάδειξη αυτών των περιστατικών και στην οργάνωση της σημερινής ομιλίας. Ευχαριστούμε λοιπόν και εμείς όλους σας. Καλό βράδυ.